Καλώς ήρθατε στο νησί. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεωργία Τσουκαλοχωρίτη, από πού κατάγεστε? Μεγαλώσα στα Βετερά, ο μπαμπάς μου κατάγεται από την πόλη της Μυτιλίνης, αλλά ναι, έχω μεγαλώσει στα Βετερά και... Όλο, μέχρι Λύκειο δηλαδή. Ναι, μέχρι το Λύκειο ήθελα να συμπληρώσω ότι έφυγα όταν πέρασα Αγγλική Φιλολογία και από τότε ζω στην Αθήνα. Ναι. Αλλά επισκέπτομαι συχνά το νησί, βέβαια. Και κάνατε και μεταπτυχιακές σπουδές, διάβασα. Τέλειωσα πρόσφατα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, με πολλή προσπάθεια, η αλήθεια είναι. Και εργάζομαι πάνω στο αντικείμενό μου. Μεταπτυχιακό πάλι στα αγγλικά ή άλλο? Όχι. Είχε σχέση με την παιδαγωγική, την ευρωεπιστήμηση και παιδαγωγική. Είχε ενδιαφέρον κι αυτό. Γενικώς ασχολείστε με την εκπαίδευση? Ναι, ασχολούμαι με την εκπαίδευση. Προέρχομαι από γονείς εκπαιδευτικούς. Ήταν λίγο αναπόφευκτο, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει βέβαια. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Αλλά ναι, υπήρχε επίσης ένα πολύ έντονο καλλιτεχνικό πλαίσιο στο σπίτι που μεγάλωσα, εξού και η γραφή. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, και η γραφή βέβαια ήταν οριακά επιτακτική ανάγκη στο σπίτι. Χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε και από κοντά, γιατί είχαμε το βιβλίο σας «Τα φτερά του Κόκορα». Είχαμε γράψει γι' αυτό, είχαμε μιλήσει λίγο γι' αυτό, όμως τώρα σας βλέπουμε από κοντά. Υπάρχει ένα νέο βιβλίο, να μας το δείξετε κιόλας. Βεβαίως. Το κενό. Το νέο βιβλίο είναι το κενό, ναι. Και πολύ σημαντικός εκδοτικός οίκος, έτσι, ναι, από την Αλεξάνδρεια. Ναι, αγαπημένος εκδοτικός οίκος, να με στηρίζουν πάντα και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, κυκλοφόρησε πρόσφατο τον Οκτώβρη, η αλήθεια είναι, και έτσι είναι μια άλλη πτυχή μου, θα έλεγα. Μια πιο όρημη Γεωργία, όσο γίνεται αυτό βέβαια. Γιατί μιλάει το κενό? Το κενό δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και εγώ ίδια να καταλάβω γιατί μιλάει και να βρω, ας πούμε, ένα κοινό άξονα, μια ράχο κουκαλιά. Θα έλεγα ότι ξεκίνησε ως συνειδητοποίηση του ότι κοντεύω τα 30 και ότι η δεκαετία των 20 δεν ήταν η πιο ξέγνιαστη, η πιο ανέμελη, όπως υπάρχει μια τάση να διαφημίζεται ότι είναι τα νιάτα, ότι είναι μια πολύ χαλαρή δεκαετία για όλους τους ανθρώπους, ας πούμε, μεγάλη εξωστρέφεια. Για μένα είχε πάρα πολύ όμορφες στιγμές, αλλά είχε αρκετές δύσκολες, μπορώ να πω. Και άρχισα κάπως τα τελευταία 3 χρόνια να το αποδίδω αυτό γραπτός και να ανακαλύπτω ότι έφτασα σε κάποια σημεία που για μένα ήταν ένα κενό, ήταν ένα σημείο μηδέν, ας πούμε. Mm-hmm. Ολοκληρώνοντας, βέβαια, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση αυτής της συλλογής και έχοντας μια αίσθηση του τι θέλω να πω, κατάλαβα ότι το κενό μπορεί να είναι... Επηρεάστηκα ίσως και από τις γιόγκες και από αυτά που έκανα με διάστημα. Μπορεί να είναι μια αίσθηση, μια λύτρωση, να είναι αυτή η αίσθηση της ανυπαρξίας της... Μπορεί να έχει κάτι πολύ θετικό, να έχει κάτι πολύ παρηγορητικό, ας πούμε. Οπότε λίγο εξερεύνησα και αυτή την πλευρά και το τι για μένα μπορεί να είναι αυτό, τι μπορεί να είναι αυτό για πολλά άτομα της γενιάς μου. Ναι, και είναι και ωραίο που αποφασίσατε να το κάνετε τώρα και όχι σε 10 χρόνια για να δείτε τα προηγούμενα 10, αλλά το κάνετε τώρα λίγο να που γίνεται, το γίνεται. Όλο αυτό. Το κενό είναι κάτι που προέρχεται από τις προσδοκίες που είχαν παλιότερα για αυτή τη δεκαετία των 20, από την πολιτική κατάσταση, από την ψυχολογία, από την Αθήνα κιόλας που ζείτε. Τι απ' όλα. Το θέσετε πάρα πολύ σωστά. Όλα είναι όλα αυτά. Και όντως είναι η γενιά που μεγάλωσε και κάποια αλλιώς πράγματα περιμέναμε κάποια. Που okay, δεν παραπονιέμαι όλες οι γενιές κάτι. Τι περιμένατε τη δεκαετία των 20. Μία μεγαλύτερη κοινωνικο-οικονομικά, θα πω, δεν ξέρω, μία μεγαλύτερη ασφάλεια, νομίζω. Ναι. Δηλαδή, αυτό που βίωσα από τους γονείς μου, από τους γονείς μας, νομίζω, περισσότερο, υπήρχε έτσι μία μεγαλύτερη ασφάλεια, μία μεγαλύτερη άνεση ως προς την έβρεση δουλειάς, ως προς... δεν νομίζω, δεν έχω την αίσθηση και από αυτό που βιώνω δεν υπάρχει. Τόσο okay, δεν τις παρούσε τώρα να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα, αλλά το πώς εμείς διαμορφωθήκαμε και διαμορφωνόμαστε και τα βιώνουμε όλα αυτά και με τις προσδοκίες που μπορούμε να έχουμε και για τον εαυτό μας και οι άλλοι για μας και πώς προσπαθείς να σχηματίσεις μια ταυτότητα μέσα σε όλο αυτό, εντάξει, αυτό είναι κάτι που είναι εκεί κάθε μέρα και κάθε μέρα με αυτό, ας πούμε, το δουλεύεις. Η Αθήνα, βέβαια, το βιβλίο είναι αρκετά αστικό, η αλήθεια είναι.
Και η Αθήνα, έχοντας μεγαλώσει τα βατερά, είναι κάτι που πάντα με δυσκολεύει τα τελευταία χρόνια και όσο μεγαλώνει όλο περισσότερο. Είναι έτσι μια δυτή σχέση και πολύ ιδιαίτερη. Πιστεύω για πολύ κόσμο, αλλά συνέχεια εξετάζω και επανεξετάζω τη σχέση μου με την αστικότητα και πώς χωράω ή δεν χωράω εγώ εκεί και ναι. Πώς με επηρεάζει και πώς η καθημερινότητά μας επηρεάζεται από όλο αυτό. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Ναι. Γιατί, εντάξει, είμαστε εδώ στη Λέσβο. Πολλές φορές παρουσιάζονται και οι άνθρωποι που φτιάχνουν πράγματα εκτός Λέσβου παρουσιάζονται για την καταγωγή τους. Ναι. Ότι έχουν κάποια σχέση και ζουν εκεί. Είναι ωραίο που επιλέγετε να μένετε εκεί κάποια χρόνια και ταυτόχρονα να βλέπετε τη θέση σας μέσα σε αυτό. Οι Αθηναίοι χωράνε στην Αθήνα. Γενικά. Ναι, ή μάλλον οι 20χρονοι, οι 30χρονοι χωράνε. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι ανάλογα η αλήθεια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο να την απαντήσω. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλοί 30χρονοι που χωράνε και που είναι πολύ ευχαριστημένοι με όλο αυτό. Θα το γυρίσω λίγο στο πιο προσωπικό, γιατί μου είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστώ το συλλογικό σας την ερώτηση, αλλά νιώθω ότι φθήρισε πολύ, δηλαδή ότι χάνω κομμάτια μου, ότι χάνω στιγμές από τη ζωή μου, από την καθημερινότητά μου και παρά τις πάρα πολλές επιλογές, όλη αυτή η αίσθηση του κόσμου, της έντασης, της μετακίνησης από το ένα μέρος στο άλλο, που για μένα είναι ένα άθλος αυτό. Ναι. Καθημερινά. Κάτι χάνεις. Αυτό θα αφήσω. Και η μετάβαση, αυτό που είπατε ότι μεγαλώσατε στα βατερά και μετά Αθήνα. Πώς είναι αυτή η μετάβαση? Αισθάνεστε μειονεκτικά ότι κάτι δεν γνωρίζετε σε σχέση με τους υπόλοιπους? Η αλήθεια είναι ότι ήρθαμε στα βατερά, μετακομίσαμε όταν ήμουν 10. Είχαμε μείνει με έναν Αθήνα μέχρι τότε. Εντάξει, ήμουν μικρή βέβαια, αλλά είχα κάποιες εικόνες, ας πούμε. Βεβαίως και υπάρχει πάρα πολύ έντονα από όλες τις ηλικίες αυτός ο ρατσισμός, ο αστικός ρατσισμός, που μπορώ να το θέσω έτσι. Okay, ότι είσαι από επαρχία και τα σχετικά. Έχοντας μεγαλώσει όμως σε μια οικογένεια που μου πέρασε πάρα πολύ έντονα έναν καλλιτεχνικό ελιτισμό, προσπαθούσα να αντιμετωπίσω πρώτα αυτόν και να ξεφύγω μέσα από αυτό το πλαίσιο. Οπότε αυτή η μειονεκτικότητα όσο αφορά την αστικότητα δεν με ζόρισε τόσο, θα πω η αλήθεια είναι, αλλά βέβαια υπάρχει και τα φτερά του κόπερα που έγραψα ήταν μια πάνω πολύ μεγάλο κομμάτι δικό μου και με πολύ αγάπη για τη γλώσσα, έτσι, για την τοπική διάλεκτο που μελέτησα αρκετά για να μπορώ να αποδώσω κάποια πράγματα με σωστή ορθογραφία και με σωστό τονισμό και όλα αυτά. Αλλά ναι, αυτό είναι κάτι πολύ έντονο και η αλλαγή τόπου, εν πάση περιπτώσει, κατοικίας και ειδικά σε μια ηλικία που είσαι 18-19 και όλα αλλάζουν, είναι λίγο δύσκολη, όμως νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον ο ενθουσιασμός και οι γνώσεις για το πανεπιστήμιο και οι παρέες και όλα αυτά περίπου. Ναι, οπότε είχατε το ναι. Πανεπιστήμιο, ναι. Ασχοληθήκατε με τη συγγραφή και με τη γιόγκα και το κενό, πώς προέκυψε. Το κενό μέσα σε αυτά πώς προέκυψε. Το κενό έχω την αίσθηση, βέβαια μπορείς να μην την έχω αυτήν την αίσθηση, αλλά τώρα έχω την αίσθηση ότι όπως σας είπα και όλα αυτά από πριν θεματικά προέκυψαν από εκεί. Και ήθελα λίγο να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε μια όσο πιο λιτή γλώσσα γίνεται, με κάποια λίγο πιο, ας πούμε, λυρικά στοιχεία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ποίηση και ένας λόγος που ήμουν και 2 χρόνια σε ένα εργαστήρι ποίησης στο Ίδρυμα του Τάκη Συνόπουλου που με βοήθησε πάρα πολύ και επαφή με αυτό. Ήταν γιατί θαυμάζω πάντα το πόσο ένας τόσο συνεκτικός λόγος πόσο έντονα συναισθήματα μπορεί να δημιουργήσει. Και ως προς αυτό, δηλαδή, συνέχεια προσπαθώ να τίνω στη γραφή μου, ας πούμε. Οπότε το κενό είναι μια μεγάλη προσπάθεια της μια πιο λακωνική, ας πούμε, μια πιο μινιμαλιστικής γραφής όσο αφορά. Ωραία. Και ως αίσθηση είναι κάτι που προκύπτει, αλλά τελικά μας λέτε ότι μπορεί να είναι και κάτι καλό. Ναι, θα πω αυτό, ότι είναι μια δυτή αίσθηση.
Είναι μια δυνατή αίσθηση. Για μένα είχε περισσότερο αρνητικές πλευρές. Είναι μια δυσκολία το κενό. Mm. Μια δυσκολία που όταν φεύγει, νιώθεις, όταν φεύγει μια, κάποια αρνητικά συναισθήματα, νιώθεις αυτή την, το άδειασμα, ας πούμε. Ναι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο. Αλλά εν τέλει υπάρχουν και κάποιες άλλες πλευρές αυτό. Δεν ξέρω αν οι αναγνώστες ή οποιοσδήποτε. Που είναι. Που είναι πιο. Που είναι πρόκληση. Που είναι πρόκληση. Που είναι, θα έλεγα, κάποιες άλλες πλευρές. Το κενό είναι μια πρόκληση. Οι άλλες του πλευρές είναι μια. Μια ανάσα. Ναι. Μια ανάσα. Και κάπως έτσι νομίζω προσπάθησα να δομήσω το βιβλίο. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που για μένα είναι πιο έντονες. Και για να φτιάξω και τους χαρακτήρες, κι εγώ ίσως έτσι ζωρίστηκα λίγο περισσότερο, ας πούμε. Και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτήρες που είναι μια ανάσα. Είναι ένα... Ναι. Ναι, αυτό. Και στο πολύ οντολογικό του πράγματος, το κενό συνήθως το λέμε ότι είναι κάτι κακό, γιατί πρέπει να γεμίζουμε κάπως πάντα. Αυτό. Οπότε αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι, συμφωνώ. Και εσείς νομίζω το χρειάζετε, γιατί κάνετε πολλά πράγματα. Το χρειαζόμαι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Και το συνειδητοποιώ τα τελευταία χρόνια που ήρθε και το κενό. Οπότε τώρα το μεταπτυχιακό της στις νευροεπιστήμες, τι θα συμπληρώσει, τι άλλο ανοίγει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως με το μεταπτυχιακό δεν ξέρω αν ακαδημαϊκά θα ασχοληθώ, ας πούμε, άμεσα τουλάχιστον αυτό. Τελειώνω τις... ξεκίνησα πριν 2,5 χρόνια κάποιες σπουδές πάνω στο χορό. Ναι, πολύ ωραία. Και, ναι, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν... μπορώ να κάνω μια καθιστική δουλειά για όλη μου τη ζωή. Κάπως με έπνιγε αυτό το πράγμα. Και τώρα θα κάνω μια πρακτική, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Και δεν ξέρω πόσο και αν θα ασχοληθώ. Απλά είναι κάτι που με γεμίζει πάρα πολύ. Ετοιμάζουμε ένα project με κάποιες φίλες χορεύτριες, όπου διαβάζω το πρώτο διήγημα από το κενό και τα κορίτσια έχουν φτιάξει μια χορογραφία. Τι ωραία. Οπότε εξετάζω λίγο την διατμηματικότητα, αν μπορώ να πω, ανάμεσα στο. Στις τέχνες, προσπαθώ, γιατί μου φαίνεται πολύ ζωντανό, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε πέρσι με τα κορίτσια, οριακά με εξήταρε λίγο περισσότερο και από το ίδιο το βιβλίο, ας πούμε. Μ' άρεσε πολύ να τις βλέπω να χορογραφούν πάνω στις λέξεις που έχω γράψει. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι αυτό και διάφορα άλλα έτσι μέσα στα πλαίσια. Αρχίζουν και γίνονται. Ναι. Η Αθήνα παραμένει πάντως τόπος. Προς το παρόν παραμένει. Δεν νομίζω για πάρα πολύ, αλλά άρα θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Και θα το παρουσιάσετε και στην Μυτιλήνη κάποια στιγμή. Ναι, ελπίζω το καλοκαίρι να κάνω. Θα κανονίσω κάτι σίγουρα, θα χαρώ πολύ. Σε ξανά. Καλό τάξη εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.